Καλησπέρα. Έτσι για τη διαφορά, το βίντεο θα ξεκινάει κάθε φορά σε διαφορετικό μέρος. Δεματάκι σήμερα είναι για την καλή μου, για το δεύτερο στούντιο για το gaming, οπότε θα το σετάρουμε σήμερα. Βέβαια αυτό το vlog δεν ξέρω πού θα παίξει και πότε και πότε θα το δείτε, γιατί ήδη είναι δρομολογημένα άλλα τρία να παίξουν τη μέρα που γυρίζεται αυτό το βίντεο, οπότε λογικά θα αργήσει λίγο, αλλά okay. Οπότε εγώ θα το έχω ήδη στο στούντιο αυτό, αλλά εσείς θα το δείτε λίγο μετά. Οπότε θα τα βολέψουμε. Πάμε να δούμε τι έχει έρθει. Έχουμε δέμα σήμερα και εδώ και δεν είναι για αυτό το στούντιο, είναι για το μέσα το στούντιο, αλλά το ανοίγω εδώ γιατί βολεύει να τα ανοίξω εδώ γιατί έχω φώτα εδώ πέρα, ακόμα μέσα δεν έχει σεταριστεί ο φωτισμός γιατί είναι ακόμα chilling δωμάτιο, ακόμη δεν θα φτάσει στο σημείο να γυρίζω την πέρα βίντεο, αλλά λιγότερο ξέρετε πως έχει φάση, σιγά σιγά θα γίνει και εκεί πέρα η φάση. Τώρα πάμε να ανοίξουμε. Και ήρθε να μπει στο puzzle. Δεν ολοκληρώνεται το puzzle με αυτό. Απλά είναι ένα έξτρα πράγμα που έπρεπε να έρθει. Shifter. Let me take you somewhere where we could be alone. Βίδε Allen και κλειδάκι για να βιδώσει. Εδώ πέρα έχουμε το καλώδιο, το Ethernet και το USB το οποίο θα συνδεθεί. Αυτό το κουμπώνει πάνω στη μόζα ή το βάζεις με USB στον υπολογιστή σου ό,τι σε βολεύει. Εγώ θα το κουμπώσω πάνω στη μόζα, οπότε όλα καλά. Και εδώ... Πολύ premium καταστάσεις. Και αυτό εδώ τώρα θα πάμε να το στάρουμε μέσα στο στούντιο. Several days later. Αυτή είναι μια άλλη μέρα. Και αυτό ακόμα δεν έχει μπει στη θέση του. Γιατί είδαμε το unpackaging, το unboxing και αυτό εδώ πρέπει να μπει εδώ. Το πιο σημαντικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο σημαντικό είναι να δείτε αυτό. Το custom χειρόφρενο. Πήγα να παραγγείλω χειρόφρενο γιατί είμαι εκεί πιο πολύ το χειρόφρενο γιατί θέλω να δουλέψω τη φάση εδώ σαν drift. Η φάση είναι, γίνεται όλη για να γίνουν drift, να γίνει drift. Και γενικότερα να μπω λίγο στο κομμάτι του λίγο πανί και έτσι φάση. Αλλά δεν είχα χειρόφρενο, οπότε έπρεπε κάπως να φτιάξω γιατί δεν μπορούσα έτοιμο παράδοτο στην Ελλάδα να πάρω χειρόφρενο γιατί όταν μπήκα στο Scrooge για να πάρω το χειρόφρενο δεν ήταν έτοιμο παράδοτο. Ήταν μόνο σε ένα κατάστημα κούκου. Και επειδή γενικότερα είχα ένα κουπονάκι από το Scrooge και ήθελα το κουπονάκι να χαλάσω για το χειρόφρενο. Είχαμε. Οπότε λέω θα πάρω τις ταχύτητες, βολικές και ταχύτητες, γιατί θέλω και τις ταχύτητες, για να φύγουν τα bundles πάνω από εδώ, για να φύγει το τιμόνι, γιατί θα μπει κανονικό τιμόνι αυτοκινήτου μεγαλύτερες μοίρες. Δηλαδή θα μπει τιμόνι 35-38 εκατοστά θα βάλω. Κονικό drift τιμόνι, για να είναι λίγο έτσι πιο ωραία η φάση. Θα τα δείτε όλα αυτά, θα γίνουν χαμός. Οπότε τι γίνεται, η φάση δεν είχαμε χειρόφρενο. Οπότε έλα να δεις το χειρόφρενο τώρα. Όσοι γενικότερα είστε gamer ή γνωρίζετε λίγο πολύ, αυτό καταλαβαίνετε τι είναι. Αυτό εδώ πέρα είναι το Logitech, το Extreme 3D Pro. Τι κάνει αυτό, ουσιαστικά αυτό είναι για, είναι ο λευγές των αεροπλάνων. Όταν αν παίζεις Flight Simulator, ουσιαστικά αυτό δεν είναι το joystick. Εκεί πέρα είναι τα κομμάτια, τα οποία ουσιαστικά είναι του joystick. Εδώ. Αυτά εδώ. Έτσι μπαίνει εδώ, εδώ είναι τα κουμπιά του joystick. Που μπαίνουν επάνω και εδώ είναι το κουμπί όλα αυτά. Οπότε εγώ τι έκανα, ξύλωσα το κουμπί, ξύλωσα αυτά και επειδή ουσιαστικά το λευγεδάκι ήταν πολύ μικρό, έφτανε μέχρι εδώ και δεν μπορούσα να το τραβάω, πήρα από το Swiffer μου και το βάλα εδώ. Οπότε πλέον έχω χειρόφρενο το οποίο δουλεύει τέλεια. Και έβαλα εδώ πέρα και ένα tie-ups για να το πιάσω για να μην βγαίνει αυτό και τάκ, τάκ. Απλά τώρα η φάση πώς είναι, πρέπει να βγάλω τα tie-ups από εδώ. Γιατί αυτό εδώ θα μπει εδώ, οπότε αυτό θα πάει λίγο πιο δίπλα. Οπότε πρέπει να βρω τώρα έναν τρόπο να προεκτείνω αυτό το σίδερο γιατί φτάνει μέχρι εδώ, μέχρι εδώ. Οπότε δεν έχει χώρο να μπουν και τα δύο.
η Next Level δίνει σίδερο που είναι μεγαλύτερο που βγαίνει μέχρι εδώ και για τα δύο, αλλά είναι πανάκριβο. Δεν θα το πάρουμε. Οπότε πατεντούλα, ξέρετε. Οπότε αυτό βγαίνει τώρα και θα μπει αυτό. Πάμε. Παπαπαπ. Έψαχα να βρω τρόπο να κάνω χειρόφρονο και τελικά βρήκα τρόπο να κάνω χειρόφρονο. Τουλάχιστον μέχρι να έρθει το χειρόφρονο της Μόζα, έτσι. Θα το πάρω το χειρόφρονο, έγινε πάλι έτοιμο παράδοση του Scrooge. Θα το παραγγείλω και θα έρθει. Απλά μέχρι να έρθει, έπρεπε με κάποιο τρόπο να έχω χειρόφρονο. Έτσι. Και δεν χάλασα και τον joystick γιατί μπορώ να το ξαναφτιάξω. Γιατί 4 κουμπιά είναι και 24 βίδες. Καληνύχτα μέχρι να το ξεβιδώσω. Οπότε όλα καλά. Πάμε. Έχουμε τώρα μοντάρισμα. Κάθομαι να κάνω μοντάζ και να σας βάλω λίγο στο παιχνίδι το πώς έχει φάσει μέχρι τώρα. Έχει στηθεί εδώ πέρα το shifter, το χειρόφρενο, η μόζα και έχω βάλει και το ταμπλετάκι εδώ πέρα τίμιο, το οποίο ουσιαστικά είναι το dashboard του αυτοκινήτου. Θα το δούμε σε επόμενο vlog το πώς το έστησε όλο αυτό. Και φυσικά εδώ το setup έχει ως εξής. Έχω μαζέψει εδώ πέρα τα καλώδια όμορφα και ωραία. Εκεί πέρα λίγο έχω τραβήξει εδώ όμορφα ωραία τα καλώδια της μόζα. Εδώ είναι τα καλώδια της Μόζα και αυτό εδώ πέρα είναι το router ουσιαστικά και τα καλώδια του router που πρέπει κάποια στιγμή να μαζευτούν. Έχω βάλει εδώ πέρα πρόχειρα το εδώ τη φάση. Γιατί έχει γίνει αυτό, για τον λόγο ότι πρέπει να συνταριστεί και η βιβλιοθήκη από εδώ πέρα. Ο υπολογιστής από εκεί πέρα θα φύγει και θα μπουν καλώδια γύρω γύρω περιμετρικά και ο υπολογιστής θα πάει όμορφα και ωραία εκεί πέρα πίσω μάλλον. Μάλλον, γιατί εκεί πέρα πίσω θα μπει γραφείο, το οποίο γραφείο θα γίνει εδώ πέρα gaming room η φάση. Οπότε ο υπολογιστής θα στηθεί και θα μπει και μια οθόνη εκεί πέρα σε ένα ωραίο για να παίζουμε παιχνίδια εδώ πέρα και να μπορώ ουσιαστικά να συνδέω το PC και να παίζω και εδώ. Και η μόζα, η φάση ουσιαστικά θα μπουν ροδάκια για να μετακινείται αυτό εδώ πέρα για να μην είναι συνέχεια εδώ πέρα. Και εδώ πέρα θα μπει κάτω ένα hub, στο οποίο hub ουσιαστικά εδώ πέρα θα είναι τα καλώδια όλα, στο οποίο θα κουμπώνουν και θα ξεκουμπώνουν για να πηγαίνουν με το PC. Οπότε θα φέρνω, θα κάνω plug and play και θα παίζω. Αυτό θα μετακινείται στην άκρη, λογικά και πέρα στη γωνία, για να μπορώ να τσιλάρω καναπέ και να παίζω παιχνίδια με το χειριστήριο, το controller και όλα αυτά. Επίσης έχει βγει το Hellblade που πρέπει να παίξω και πρέπει να κάτσω να το κατεβάσω για να το παίξω. Χρόνος δεν υπάρχει φυσικά, αλλά κουτουλού κουτουλού. Αυτά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κατεβείτε κάτω στην περιγραφή και κατεβείτε κάτω στα σχόλια και πείτε μου. Εάν σας αρέσει η φάση και το setup έτσι όπως στείνεται, έχουμε βαψίματα, έχουμε πράγματα τα οποία θα θέλουν να μπουν, αλλά όπως βλέπετε μπαίνουν σιγά σιγά και τα βλέπετε εσείς σιγά σιγά στα vlogs που έρχονται. Επίσης περιμένω να έρθει χειρόφρονο για να σταριστεί η φάση ακριβώς όπως έχει και σιγά σιγά να παίρνει σάρκα και ωστά το μηχάνημα εδώ πέρα και να αρχίσει να δουλεύει σωστά. Αυτά. Κατεβαίνεις κάτω, μου λες αν σου άρεσε και φυσικά δεν χάνεις τα επόμενα vlog γιατί έρχεται η συνέχεια το πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Τα λέμε στο επόμενο vlog.